Άγγελος Συρίγος, βουλευτής, καθηγητής διεθνούς δικαίου και συγγραφέας, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Κύριε Συρίγο, καλώς ορίσατε στο News Hub. Καλώς σας βρίσκω, κύριε Δαμαβολίτη. Κύριε Συρίγο, είστε καθηγητής διεθνούς δικαίου και θα ήθελα να ψηλαφίσουμε το ιστορικό ανάγλυφο της εποχής εκείνης της περίοδου, έτσι όπως αποτυπώνεται στην Συνθήκη της Λοζάνης, μια και κλείνουμε τα 100 χρόνια πριν από μερικές μέρες, κλείσαμε 100 χρόνια και έχουμε επαιτειακή χρονιά. Επειδή ο Τούρκος Πρόεδρος επικαλείται συχνά πυκνά την συνθήκη για να στηρίξει την σημερινή ατζέντα της Τουρκίας, θα ήθελα να το συζητήσουμε μαζί και επειδή πρόκειται για συνθήκη πρέπει να κάνουμε διαρκώς προβολές από το δωμάτιο του παρελθόντος που είναι αρχιοθετημένη, ας πούμε, αυτή η συνθήκη, στον εξώστη του παρόντος. Γιατί επιδρά στο σήμερα. Οπότε θα ήθελα να ξεκινήσουμε, επειδή στην Ελλάδα ακούμε συχνά να την επικαλείται την συνθήκη της Λοζάνης ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν, έχουμε την εντύπωση, το μέσο όρο τουλάχιστον, ότι πρόκειται για δύο μέρη. Δηλαδή είναι μια συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι και τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα μέρη και εισαγωγικά να μας βάλετε για να ξεκινήσουμε την κουβέντα στο ποιοι ήταν οι ηγητές και ποιοι ήταν οι ηττημένοι που υπέγραψαν αυτή την συνθήκη για να έτσι εξορροπιστεί μια κανονικότητα στη διεθνή σκακέρα. Η συνθήκη της Λοζάνης είναι μία από τις συνθήκες με τις οποίες τελειώνει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Οι συμμαχικές χώρες, οι νικήτριες δυνάμεις, δηλαδή η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία και η Ιταλία μαζί με την Ιαπωνία από Ανατολή αποφασίζουν να υπογράψουν επιμέρους συνθήκες με την κάθε χώρα. Δηλαδή άλλη συνθήκη υπογράφεται με τη Γερμανία, η συνθήκη των Βερσαλιών, άλλη με την Αυστρο-Ουγγαρία, η συνθήκη του Τριανών, άλλη με την Ουγγαρία, άλλη με την Βουλγαρία, η συνθήκη του Νεγί και άλλη με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είναι τα πέντε κράτη με τα οποία υπογράφονται οι συγκεκριμένες συνθήκες. Τη συνθήκη της Λοζάνης έχει προηγηθεί η συνθήκη των Σεβρών. Με αυτή κανονικά τελείωνε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Οι Τούρκοι όμως αρνούνται να εφαρμόσουν τη συνθήκη των Σεβρών. Ακολουθεί Ελλήνο-Τουρκικός Πόλεμος με σκοπό την επιβολή της συνθήκης των Σεβρών, στον οποίο ο οποίος καταλήγει με τη Μικρασιατική καταστροφή. Οπότε εμείς πάμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους νικητές, αλλά ηττημένοι. Στην πραγματικότητα. Μάλιστα. Επειδή είπατε ότι αρνήθηκαν να υπακούσουν στα κελεύματα της πρώτης συνθήκης, έχετε εντοπίσει ένα σημείο που δεν το ακούω συχνά. Δηλαδή οι Τούρκοι αμφιταλαντεύονται εκείνη την περίοδο για το ποιο δρόμο θα ακολουθήσουν. Αν ακολουθήσουν δηλαδή την Δύση ή τη Σοβιετική Ένωση. Τι μεσολάβησε, τι ανταλλάγματα πήραν, ας πούμε, για να ακολουθήσουν τον δρόμο της Δύσης. Για να καταλάβουμε τι συμβαίνει εκείνη την εποχή, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε ένα διεθνές σύστημα που βγαίνει από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, βαρύτατα τραυματισμένο ως προς το θέμα της Ρωσίας. Η Ρωσία δεν υπάρχει πια. Στη θέση της υπάρχει η Σοβιετική Ένωση, η οποία ανατρέπει το σύμπαν. Δηλαδή, η Σοβιετική Ένωση είναι μια χώρα η οποία δεν είναι σταθεροποιητικός παράγοντας, επιθυμεί να ανατρέψει το υπάρχον σύστημα, επιθυμεί να επιβάλλει τη δική της τάξη πραγμάτων και θεωρείται παρίας και παρήσακτος από όλους τους άλλους. Σε αυτό το κλίμα λοιπόν πηγαίνουν στη συνδιάσκεψη της Λοζάνης. Οι Σοβιετικοί δεν καλούνται για τη συνδιάσκεψη, καλούνται μόνο για το τμήμα εκείνο που αφορά στον διάπλο των στενών. Και σε αυτό το σημείο υπάρχουν δύο διαφορετικές απόψεις πάνω στο τραπέζι. Η άποψη των Σοβιετικών και η άποψη της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας για το διάπλο. Η Τουρκία, η οποία έχει δεχτεί πολύ μεγάλη οικονομική βοήθεια από την Ρωσία, από τη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον μας, χάρη σε αυτήν μπόρεσε να κρατήθηκε στα πόδια της, αμφιταλαντεύεται τη στάση να κρατήσει. Και
όταν παίρνει τη σωστή εντός οικών στάση για τους συμμάχους, οι σύμμαχοι την ανταμείβουν δίνοντάς της ως δώρο την Ήμβρο και την Τενέδο. Είναι μάλιστα εντυπωσιακό. Η παράδοση της Ήμβρο και της Τενέδου στους Τούρκους κατά κυριαρχία γίνεται την ίδια ημέρα που η Τουρκία δηλώνει ότι αποδέχεται τις προτάσεις των συμμάχων για το διάβολο των στενών. Δεν είναι η πρώτη φορά που αυτό συμβαίνει. Έχει ξανασυμβεί. Σπέβδω για την επόμενη ερώτηση που υποθέτω θα μου κάνετε. Συνέβη με την Ανατολική Θράκη όταν έγινε μετά την Μικρασιατική καταστροφή, έγινε στα Μουδανιά, στη θάλασσα του Μαρμαρά, μια μικρή κομμόπολη στην θάλασσα του Μαρμαρά, έγινε συνδιάσκεψη για ανακοχή μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Συνδιάσκεψη. Ναι, ναι, συνεχίστε. Ναι, ναι. Εκεί στη συνδιάσκεψη, λοιπόν, η Ελλάδα φτάνει καθυστερημένη, μας έχουν καλέσει σχετικά αργά. Στις διαπραγματεύσεις που έχουν προηγηθεί μεταξύ Τουρκίας και συμμάχων, το διακύβευμα είναι εάν οι σύμμαχοι θα πρέπει να αποχωρήσουν από τα στενά, από τη ζώνη των στενών και την Κωνσταντινούπολη τις επόμενες ημέρες ή αν θα μείνουν εκεί μέχρι το τέλος της συνδιασκέψεως της ειρήνης που προγραμματίζεται στη Λοζάνη. Οι σύμμαχοι ζητούν αυτό το πράγμα, δηλαδή ζητούν να παραμείνουν τα στενά και η Κωνσταντινούπολη υπό τον έλεγχό τους μέχρι και την ολοκλήρωση της συνδιασκέψεως της Λοζάνης. Οι Τούρκοι αποδέχονται και παίρνουν ως αντάλλαγμα, ως αντίδωρο, πείτε το όπως θέλετε, την Ανατολική Θράκη. Σε εμάς ανακοινώνεται ότι θα πρέπει να αποχωρήσουμε από τη Θράκη. Μάλιστα ο στρατηγός Μαζαράκης, ο οποίος πηγαίνει εκεί, αρνείται να δεχτεί το αποτέλεσμα, φεύγει. Άρα τα πράγματα είναι τελειωμένα και υποχρεωνόμαστε συνέχεια να αποδεχθούμε την απόφαση των συμμάχων και να παραδώσουμε την Ανατολική Θράκη στους Τούρκους. Δεν θα περιοριστώ σε αυτό, γιατί η Ελλάδα, παρότι ήταν με την πλευρά των νικητών και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως θέματα όπως ήταν αυτό της Βορείου Ηπείρου, δεν τα πήρε. Διεκδίκησε, αλλά δεν πήρε αυτό που της αναλογούσε. Έτσι δεν είναι? Πάντοτε να έχουμε κατά νου ότι όταν διεκδικείς κάτι, το διεκδικείς διπλωματικά, το διεκδικείς και στρατιωτικά. Εμείς διεκδικήσαμε διπλωματικά, πετύχαμε να πάρουμε ένα πολύ μεγάλο αντάλλαγμα στη Μικρά Ασία, στη συνθήκη των Ζευρών, αλλά δεν μπορέσαμε να το κρατήσουμε στρατιωτικά. Ήταν μοιραία συνέπεια λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να το κρατήσει στρατιωτικά, το χάνεις. Σύνορα. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Σύνορα από στρατικοποίηση των νησιών και μειονότητες. Είναι τα βασικά. Πριν περάσουμε σε αυτό, θα μου επιτρέψετε να πω κάτι άλλο. Αναφέρθηκα ήδη στην Ανατολική Θράκη που δόθηκε ως αντίδωρο στους, ως ανέξοδο για τους δυτικούς δώρο, για το ότι αποδέχτηκαν να παραμείνουν οι σύμμαχοι στη ζώνη των στενών. Είπα για την Ήμβρο και την Τένεδο που δόθηκε στην Τουρκία ως το ευχαριστώ επειδή αποδέχθηκε τις προτάσεις των συμμάχων για το διάβολο των στενών. Έχουμε δύο ακόμη σχετικά στοιχεία. Όταν οι σύμμαχοι ζήτησαν από την Τουρκία να αποδεχθεί τα στενά να είναι αποστρατιωτικοποιημένα και η Τουρκία διαμαρτυρήθηκε, τις έδωσαν πάλι ανέξοδο δώρο, την αποστρατιωτικοποίηση της Λίμνου και της Αμοθράκης και ακολούθως τον περιορισμό στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Τα λέω όλα αυτά για να έχουμε μια πλήρη εικόνα πώς οι σύμμαχοι μπορεί να δίνουν ανέξοδα για αυτούς δώρα εις βάρος ημών. Ας το έχουμε γενικότερα υπόψη μας. Τώρα, με συγχωρείτε. Ναι, ήθελα να. Η επόμενη ερώτηση είχε να κάνει λίγο με αυτό, γιατί αυτά τα οποία βγαίνουν στην επιφάνεια είναι σύνορα από στρατικοποίηση των νησιών και μειονότητες. Αυτά ακούμε πολύ συχνά. Έχετε δημοσιεύσει κατά καιρούς και διατάξεις και θέματα, όπως είναι ας πούμε θέματα του Οθωμανικού χρέους ή οικονομικά θέματα ή συμβόλαια δημοσίων έργων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία από ευρωπαϊκές εταιρείες, τα οποία σήμερα δεν έχουν καμία ισχύ. Όμως, για τα προαναφερθέντα, δηλαδή σύνορα από στρατικοποίηση και μειονότητες, πολλές φορές γίνεται συζήτηση για το αν η συνθήκη της Λοζάνης ή συνθήκες, τέτοιου είδους συνθήκες που δημιουργούνται μετά από πόλεμο, ας πούμε, που καθορίζουν σύνορα, έχουν ημερομηνία λήξης ή επιδέχονται αναθεώρηση.
Αυτό θα μας το πείτε ως νομικός πλέον. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάω με ένα πρώτο σχόλιο σε σχέση με αυτά που έλεγε το Οθωμανικό χρέος για δύο ομολογήσεις, για τι γινόταν με ξένες εταιρείες που είχαν έδρα στην Τουρκία, τι θα γινόταν με τα συμβόλαιά τους, τι θα γινόταν με τα νεκροταφεία των συμμάχων. Το λέω αυτό, τι θα γινόταν με τους εχμαλώτους πολέμου. Το λέω αυτό διότι άμα δούμε τη συνθήκη της Λοζάνης, στο μεγαλύτερο τμήμα της σήμερα είναι παντελώς καταλαβίστικη και προφανώς παροχημένη. Αυτά είναι θέματα που έχουν λυθεί εκείνη την εποχή, λύθηκαν στη Λοζάνη και έκλεισαν. Εκείνα τα οποία απομένουν ζωντανά στο σήμερα και έχουν τη σημασία τους είναι τα σύνορα, οι συνοριακές διευθετήσεις, αυτά τα οποία αναφέρθηκαν σε σχέση με καθεστώτα αποστρατιωτικοποίησης, υπεριορισμών, εξοπλισμών και το θέμα των μειονοτήτων. Αυτά τα τρία σημεία έχουν απομείνει. Ας ξεκινήσω από τα σύνορα. Μία συνθήκη ειρήνης κατά κανόνα καθιερώνει σύνορα. Οι συνθήκες οι οποίες καθιερώνουν σύνορα θεωρούνται ιερές στο διεθνές δίκαιο. Δεν τις αγγίζεις. Δεν μπορείς να επικαλεστείς αλλαγή των συνθήκων. Δεν μπορείς να πεις ότι κάτι άλλαξε τώρα και η συνθήκη δεν ισχύει, άρα δεν ισχύει για το σύνορο. Ούτε, με συγχωρείτε να σας διακόψω, να μας διευκρινίσετε κάτι, ούτε υπάρχει προηγούμενο σε αυτό που λέμε. Ποτέ. Ωραία. Ποτέ. Αντιθέτως, στη σύμβαση της Βιέννης για το δίκαιο των συνθήκων υπάρχει ειδικό άρθρο το οποίο λέει ότι οι συνθήκες που χαράσουν σύνορα δεν αναθεωρούνται. Επίσης, οι συνθήκες που χαράσουν σύνορα δεν έχουν ημερομηνία λήξεως. Το λέω αυτό διότι άμα θέλετε να θυμηθούμε παλαιότερα, όταν ήταν η συνθήκη του Βουκουρεστίου, το 100 χρόνια από τη συνθήκη του Βουκουρεστίου το 2013, διάφοροι άσχετοι με το διεθνές δίκαιο λέγανε 100 χρόνια περάσανε από την χώρηση της Κρήτης στην Ελλάδα, τώρα θα πρέπει να ξαναποφασίσουμε να δούμε τι θα γίνει με την Κρήτη. Το έχω ακούσει πολύ συχνά εκείνη την περίοδο. Προφανώς όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με το διεθνές δίκαιο και με τις συμβάσεις όπως γίνονται μεταξύ κρατών. Δηλαδή, ούτε προφανώς τα 100 χρόνια να θεωρείται μια συνθήκη, ούτε η Κρήτη τίθεται ως θέμα σε ποιον ανήκει, ούτε τίθεται ως θέμα σε ποιον ανήκουν τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου ή τι γίνεται με τα σύνορα στον Εύρο. Επειδή είπαμε ότι θα κάνουμε διαρκώς προβολές από το δωμάτιο του παρελθόντος στον εξώ του παρόντος, ένα σημείο θέλω να μας διευκρινίσετε εδώ. Ένα άλλο σημείο που έχετε εντοπίσει και πρόσφατα το άκουσα σε μια εκδήλωση που ήσασταν εισηγητής και μου έκανε εντύπωση, είναι η στρατιά Εύρου. Μιλάτε για την στρατιά Εύρου και εδώ θέλω να μας το αναπτύξετε λίγο και πώς αυτήν τη στρατιά που, όπως έχετε πει, ήταν ο στρατός που ήταν από το μικρασιατικό μέτωπο που μαζεύτηκε στον Εύρο, πώς αυτή τη στρατιά την εκμεταλλεύτηκαν οι σύμμαχοι για να πετύχουν δικά τους κέρδη εν σχέση με την διαπραγμάτευση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Λοιπόν, στρατιά Εύρου, να καταλάβουμε τι γίνεται. Το 1922 γίνεται η μικρασιατική καταστροφή, η οποία αφορά στη στρατιά της Μικράς Ασίας. Η στρατιά της Μικράς Ασίας υφίσταται συντριπτικό χτύπημα. Ένας αριθμός 50.000 ανδρών χάνεται για πάντα. Είναι νεκροί οι αγνώμενοι. Από αυτούς τελικώς 18.000 γυρίζουν πίσω. Όσοι κατορθώνουν να γλιτώσουν, φεύγουν με καράβια έχοντας αφήσει πίσω τους όλο το βαρύ οπλισμό τους. Όλο το βαρύ οπλισμό. Αυτοί με το που φτάνουν στην Ελλάδα, οι πιο συγκροτημένες μονάδες στέλνονται απευθείας στον Εύρο. Στον Εύρο επανασυντάσσεται η στρατιά Θράκης, η οποία στρατιά Θράκης δεν έχει έρθει σε πολεμική επαφή με τη στρατιωτική επαφή με τους Τούρκους, δεν έχει πολεμήσει τους Τούρκους μετά το 1920 που απελευθερώνεται η Θράκη, οπότε έχει σχετικά βαριά όπλα, αν και τα πραγματικά βαριά όπλα ήταν στη Μικρά Ασία. Το ηθικό είναι τραγικό, είναι καταρακωμένο. Μην ξεχνάτε ότι έχουν ανθρώπους οι οποίοι πολεμάνε από το 19 κατ' ουσίαν. Και κάποιοι από την Κρήτη και τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου από το 17.
θέλουν να γυρίσουν στα σπίτια τους. Σε μια αγροτική κοινωνία εκείνης της εποχής, η παρουσία του άντρα είναι απολύτως απαραίτητη για το ποιος θα οργώσει το χωράφι, ποιος θα εκπροσωπήσει την οικογένεια. Είναι μια πατριαρχική κοινωνία ακόμη. Έντονα πατριαρχική κοινωνία, η ελληνική κοινωνία εκείνης της εποχής. Οπότε είναι πολύ σημαντικό στο να γυρίσουν οι άντρες σπίτια τους. Σε αυτό το κλίμα φτιάχνεται η στρατεία του Εύρου. Με το που φτιάχνεται, το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι οι λιποταξίες. Εκατοντάδες λιποταξίες. Εκεί με πολύ σκληρό τρόπο ο Θεόδωρος Πάγκαλος, ο οποίος έχει αναλάβει για λογαριασμό της στρατιωτικής κυβερνήσεως να συντάξει τη στρατεία του Εύρου, εκτελεί αρκετές εκατοντάδες λιποτάκτες. Εκατοντάδες λιποτάκτες εκτελέστηκαν. Μάλιστα. Για να πω δεκάδες, αλλά δεν είναι σωστός όρος, είναι εκατοντάδες λιποτάκτες και μάλιστα παρουσία συνταγμάτων. Δηλαδή φώναζε το Σύνταγμα και εκτελούσαν 30, εκτελούσαν 40, προς παραδειγματισμό. Μετά ήταν μια εποχή εξαιρετικά σκληρή σε αυτά τα θέματα. Και μετά από αυτό κόβονται οι λιποταξίες. Και σιγά σιγά το Νοέμβριο του 22 ανασυντάσσεται και είναι πλέον αξιόμαχη η στρατεία του Εύρου. Έχουν επιστρατευτεί και νέες κλάσεις. Κάποιοι οι οποίοι υπηρετούν πολλά χρόνια έχει επιτραπεί να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Οπότε αλλάζει και το κλίμα. Αυτή η στρατεία του Εύρου λοιπόν καθίσταται αξιόμαχη. Για ποιο λόγο? Διότι στην απέναντι πλευρά, στην Ανατολική Θράκη, οι Τούρκοι δεν έχουν στρατιωτικές δυνάμεις, έχουν μόνο δυνάμεις χωροφυλακής. Ο λόγος που δεν έχουν στρατιωτικές δυνάμεις είναι ότι οι σύμμαχοι δεν τους έχουν επιτρέψει να περάσουν απέναντι από τη Μικρά Ασία στην Ευρώπη. Και έτσι είναι μόνο δυνάμεις της τουρκικής χωροφυλακής, εκ των πραγμάτων πολύ λιγότερο αξιόμαχες από ένα στρατιωτικό σώμα, έστω και αν δεν έχει πολύ βαριά όπλα. Επομένως, η στρατιά του Εύρου λειτουργεί διτά. Λειτουργεί ως απειλή προς την Τουρκία. Κοίταξε να δεις, κάτσε φρόνημα, διότι θα αφήσουμε τους Έλληνες να προχωρήσουν προς την Κωνσταντινούπολη. Αυτή είναι η απειλή. Και παράλληλα, εάν καθίσεις φρόνημη, θα τους κρατήσουμε ήσυχους. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν εκμεταλλεύτηκαν τη στρατιά του Εύρου οι ξένες δυνάμεις για να πετύχουν τους όρους που ήθελαν στη συμφωνία. Θα κλείσουμε, κύριε Συρίγο, με το θέμα των μειονοτήτων. Έχουμε, όπως έχετε πει, την μοναδική περίπτωση στην ιστορία που έχουμε υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών σε τέτοια μεγέθη με την συνθήκη της Λοζάνης και έχω δύο ερωτήματα. Το ένα έχει να κάνει με το παρελθόν, το άλλο έχει να κάνει με το παρόν. Το πρώτο είναι λοιπόν, το ερώτημα είναι γιατί εξαιρέθηκαν οι μειονότητες των μουσουλμάνων της Θράκης και των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης από αυτή την υποχρεωτική ανταλλαγή. Και το δεύτερο είναι, επειδή έρχεται συχνά στην δημόσια συζήτηση αυτό, γιατί αυτές οι μειονότητες δεν επικαλούνται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που είναι πιο πρόσφατο όργανο, μάλλον γιατί δεν επικαλούνται. Ναι, γιατί επικαλούνται. Η συνθήκη της Λοζάνης και επικαλούνται την Ευρωπαϊκή Σύνταξη για τα δικαιώματα. Ακριβώς αυτό. Ναι. Λοιπόν, ένα από τα θέματα τα οποία ετέθησαν ήταν η ανταλλαγή των πληθυσμών. Αυτό ήταν ένα θέμα που έθετε η ελληνική πλευρά. Γιατί? Διότι μετά τη μικρασιατική καταστροφή έχουν φύγει από την Μικρά Ασία περίπου 850-900.000 Έλληνες και έχουν φτάσει στην Ελλάδα. Παραμένει ένας πληθυσμός περίπου 400.000 Ελλήνων σε Κωνσταντινούπολη, Ύμβρο, Τένεδος, τα νησιά τα οποία σε περιοχές όπως η Κεσάρια, ο Πόντος που ήταν εκτός των πολεμικών συγκρούσεων, τη ζώνη των άμεσων πολεμικών συγκρούσεων του ελληνικού στρατού με τους Τούρκους. Αυτοί παραμένουν εκεί πέρα. Στα νότια παράλια της Τουρκίας. Είναι βέβαιο ότι είναι θέμα χρόνου πότε οι Τούρκοι θα τους διώξουν. Αυτό είναι περισσότερο από βέβαιο. Γιατί ο Κεμάλ συνεχίζει ουσιαστικά τη λογική των νεοτούρκων
που έλεγε η Τουρκία για τους Τούρκους, διώξτε τους μη μουσουλμάνους. Διώξτε όλους εκείνους οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν στα χέρια τους τον πλούτο της χώρας μας. Αυτό λένε. Αυτό είναι το μήνυμα. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, αποφασίζεται να γίνει η ανταλλαγή των πληθυντικών και να φύγουν οι μουσουλμάνοι της Ελλάδος, περίπου 400.000, και για να μπορέσουν να πάνε να εγκατασταθούν και στα σπίτια τους και στα χωράφια τους οι πρόσφυγες που έχουν έρθει από τη Μικρά Ασία. Έτσι, αποφασίζεται η ανταλλαγή, η οποία περιλαμβάνει κατ' ουσίαν τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου, την Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, την Κρήτη και κανονικά θα πρέπει να περιλαμβάνει και την περιοχή της Θράκης. Η Ελλάδα όμως, για λόγους στηρίξεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ζητάει να παραμείνει στην Κωνσταντινούπολη ο ελληνικός πληθυσμός της πόλεως. Αυτό το θέλουν και οι μεγάλες δυνάμεις, διότι οι Έλληνες είναι αυτοί που συνιστούν τη ραχοκοκαλιά του εμπορίου για την περιοχή. Η Τουρκία έχει δύο μεγάλα λιμάνια διεθνούς εμπορίου, τη Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη. Η Σμύρνη έχει διαλυθεί μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Αν έφευγαν οι Έλληνες, θα χάνονταν όλοι αυτοί οι οποίοι κάνανε το εμπόριο, βοηθούσαν στο να γίνει το εμπόριο στην Κωνσταντινούπολη. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί και εκεί οι αγορές των εποχών έβαλαν το χεράκι τους. Βέβαια. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, οι σύμμαχοι δέχονται να παραμείνουν οι Έλληνες. Εμάς ο στόχος μας είναι διτός, ένα, να στηριχθεί, δύο, να μειωθεί ο αριθμός των προσφύγων που θα έρθουν στην Ελλάδα. 1 εκατομμύριο πρόσφυγες σε ένα κράτος 4 εκατομμυρίων, 4,5, είναι τρομακτικός αριθμός. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, ζητούν να παραμείνουν οι Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη. Οι Τούρκοι το αποδέχονται και ζητούν ως αντίβαρο τρόπο να παραμείνουν και οι μουσουλμάνοι, αρχικώς μεταξύ που βρίσκονται μεταξύ Στριμώνα και Εύρου και στη συνέχεια μεταξύ Νέστου και Εύρου. Η περιοχή λέμε σήμερα στην Ελλάδα Θράκη. Οι τρεις νομοί, Ξάνθης, Ροδόπης και Αλεξανδρούπολη και Εύρου. Και έτσι αποφασίζεται η παραμονή αυτών των δύο πληθυσμών, οι οποίοι προσδιορίζονται ως οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, στους οποίους προστίθεται συνέχεια οι Έλληνες της Ήμβρου και της Θενέδου, και από την άλλη μεριά οι μουσουλμάνοι, όπως ρητός αναφέρεται, που ζουν στην περιοχή της Δυτικής Θράκης, όπως έλεγε η Συνδίκη. Το δεύτερο ερώτημα τώρα, γιατί δεν επικαλούνται την Συνθήκη της Λοζάνης, αλλά μπαίνουν στο μετέπειτα όργανο που είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων? Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου δίνει δυνατότητα ατομικών προσφυγών. Οπότε μπορεί κάποιος που θεωρεί ότι παραβιάζει τα δικαιώματά του να προσφύγει απευθείας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στην άλλη περίπτωση, θα πρέπει να προσφύγει ένα κράτος στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για παραβίαση δικαιωμάτων των πολιτών του. Δεν έγινε ποτέ αυτό. Είναι άλλο ένα δείγμα που σας λέω ότι κατ' ουσίαν η Συνθήκη της Λοζάνης σε πολλές από τις διατάξεις της είναι παροχημένη για το σήμερα. Δηλαδή, κανένας δεν θα σκεφτόταν να επικαλεστεί τη Συνθήκη της Λοζάνης για μειονότητες το σήμερα. Το ένα λοιπόν είναι συλλογικό, το άλλο είναι ατομικό. Ναι. Υπάρχει δυνατότητα ατομικής προσφυγής. Δηλαδή, θεωρείς ότι παραβιάζεις τα δικαιώματά σου από την Α ή Β πράξη του ελληνικού κράτους, προσφεύγεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αφού έχεις εξαντλήσει βέβαια όλα τα εσωτερικά ένδικα μέσα στη χώρα σου. Κύριε Συρίγκο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσίαση και τη συζήτηση που είχαμε. Θεωρώ ότι φωτίσατε επαρκώς τους υπόγειους διαδρόμους της ιστορίας, που νομίζω ότι είναι σημαντικό για να μπορούμε να διαβάσουμε το σήμερα. Θα τα πούμε σίγουρα και με άλλες ιστορικές ενότητες στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Δαμοβολίτη, να ευχαριστήσω για την πολύ ωραία συζήτηση και να ευχηθώ στους ακροατές μας να έχουν έναν όμορφο και ήρεμο Αύγουστο. Το δεύτερο είναι πολύ σημαντικό. Γεια σας. Να είστε καλά, γεια σας.